Δημιουργήθηκε μεγάλος δώρος με μία δήλωση του κυρίου Κυρανάκη. Ο ίδιος λέει ότι με κατηγορούν για ρατσιστικό παραλήρημα από το ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ το δημογραφικό πρόβλημα πώς θα λυθεί, αν δεν δώσεις στην Ελλάδα το δημογραφικό πρόβλημα, επιδόματα σε Έλληνες. Πού θα δώσεις, λέει, τα επιδόματα για να λυθεί το δημογραφικό της Ελλάδας. Λοιπόν, κύριε Ζούλα, υπήρχε κάτι το οποίο διαστρεβλώθηκε στην τοποθέτηση του κυρίου Κυρανάκη και κύριε Ηλιόπουλε. Υπάρχει κάτι όντως έντονα ρατσιστικό σε αυτή την προσέγγιση? Ακούστε, να απαντήσω πρώτα εγώ. Η Νέα Δημοκρατία, όπως ξέρετε, έχει προτείνει 2.000 ευρώ για τη γέννηση κάθε παιδιού στην Ελλάδα. Αυτή είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτή είναι μια πολιτική ενθάρρυνση, αν θέλετε, της στήριξης εθνικής οικογένειας και αντιμετώπιση του τεράστιου δημογραφικού προβλήματος. Δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει υιοθετήσει μια τέτοια πρόταση που είναι αναγκαία, σας λέω, για την επιβίωση του έθνους μας. Αυτή είναι η καθαρή θέση μας. 2.000 ευρώ θα παίρνει κάθε παιδί που θα γεννιέται στη χώρα μας. Από πολίτες δηλαδή που μένουν μονίμως στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, επειδή άκουσα νομίζω και τον κύριο Ηλιόπουλο να λέει ότι εμείς ερχόμαστε να καταργήσουμε το οικογενειακό επίδομα, κάτι τέτοιο δεν είπατε. Δεν θα καταργήσουμε κανένα οικογενειακό επίδομα και όχι μόνο δεν θα το καταργήσουμε και είναι προς τιμή της κυρίας Φωτίου αυτό το μέτρο. Όχι μόνο θα το συντηρήσουμε, αλλά θα προσθέσουμε, γιατί μιλάμε για παιδιά, και τις τρίτεκνες και τις πολυτεκνές οικογένειες, τις οποίες εξαίρεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Έγινε στη διευκρίνηση, όπως διαβάζουμε, που έγραψε μετά ο κύριος Κυρανάκης, που είπε ότι μόνο σε Ελληνόπουλα ισχύει αυτό. Και τι σημαίνει μόνο Ελληνόπουλα? Στον Κυρανάκη να το πείτε. Κύριε Ηλιόπουλε, ήμουν απολύτως σαφής αυτό που λέω. Εκφράζω την επίσημη θέση του κόμματος. Ωραία. Πολύ γρήγορα. Νομίζω ότι σήμερα ο κύριος Κυρανάκης μάλλον θα κάνει κάποια ανάρτηση και θα πανηγυρίζει για τον MVP Γιάννη Αντετοκούμπο. Και δεν θα δει κανένα πρόβλημα, καμία αντίφαση σε αυτό που έλεγε χθες και σε αυτό που έλεγε σήμερα. Τώρα, κλείνουμε. Πολύ συγκεκριμένα για το παιδί, γιατί αν έλεγα μία φράση θα λέγω ότι πέρα από όλα τα άλλα, ο ρατσισμός μας θέλει φτωχούς. Και αυτό που είπε ο κύριος Κυρανάκης είναι ρατσιστικό. Με στοιχεία λοιπόν. Παραλάβαμε ένα επίδομα παιδιού 650 εκατομμύρια, πλέον το επίδομα παιδιού είναι 1,1 δις. Παραλάβουμε στους παιδικούς σταθμούς 79.000 παιδιά, με εξαίρεση αν είχες άνεργη μητέρα, δεν έμπαινε στο παιδικό σταθμό. Σήμερα είναι 140.000 παιδιά με τις άνεργες μητέρες μέσα. Και ο κύριος Τσίπρας είπε κανένα παιδί εκτός βρεφονιπιακού σταθμού. Το λέμε εδώ και δύο χρόνια. Κύριε Ζούλα, εδώ και δύο χρόνια το λέμε. Το οποίο το υποσχόσασταν και το 2014. 200.000 παιδιά έχουν σχολικό γεύμα. Με όλα αυτά πλέον η παιδική φτώχεια. Κύριε Ζούλα, αφήστε με να κάνουμε. Απλώς συνειδητοποιήστε τους λόγους που καταψηφιστήκατε. Κλείσαμε, 40 λεπτά. Η παιδική φτώχεια είναι κάτω από τα επίπεδα της παιδικής φτώχειας. Αισθάνομαι ότι θα μπορούσαμε να έχουμε πει και περισσότερα σε 40 λεπτά.